Πριν ανοίξουν οι κάλπες, σας ρωτάω ευθέως, διότι μια διαβάζω έτσι, μια διαβάζω αλλιώς. Ο ΣΥΡΙΖΑ, εφόσον κάνει κυβέρνηση στις 18 του Ιούνιου, η πρώτη του κίνηση πολιτική θα είναι να καταργήσει το μνημόνιο, διότι τις τελευταίες δύο μέρες, παρακολουθώντας τις ομιλίες Τσίπρα, ακούω ότι δεν, κάπου αυτό το πράγμα έχει πάει στην άκρη πάλι και ότι θα πάμε να το διαπραγματευτούμε κλπ. Θα σας απαντήσω, θέλει, κύριε Καρδαβέλα. Όλοι περιμένουμε μια καθαρή εξήγηση. Πάντα καθαρά μιλάω. Μπράβο. Το ξέρω, γι' αυτό σας το λέω. Χωρίς να έχω την ανάγκη της ειδικής. Και γι' αυτό σας εκτιμώ. Αν βγούμε πρώτο κόμμα, κύριε Καρδαβέλα, το πρώτο που θα κάνουμε είναι να προσπαθήσουμε να διαμορφώσουμε μια κυβέρνηση. Ωραία. Αυτό απαιτεί κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Σωστό. Και συμμαχίες. Που σημαίνει ότι θα επιδιώξουμε, βάζοντας και νερό στο κρασί μας όπου χρειαστεί, να εξασφαλίσουμε τη συνεργασία κομμάτων που τα θεωρούμε συγγενέστερα, όπως η Δημοκρατική Αριστερά, ή να είμαστε ανοιχτοί στην στήριξη ή την ανοχή άλλων κομμάτων, την οποία θα επιδιώξουμε, και μιλώ για την Ανεξάρτητους Έλληνες, το ΚΚΕ, ενδεχομένως και το ΠΑΣΟΚ, ή δυνάμεις από το χώρο της Νέας Δημοκρατίας, γιατί αν πούμε πρώτοι, θα ανοίξει κεφάλαιο μέσα στη Νέα Δημοκρατία, μην γελιέστε. Εμείς δηλαδή θα επιδιώξουμε να διαμορφώσουμε μια κυβέρνηση με κοινοβουλευτική πλειοψηφία και λαϊκή πλειοψηφία. Για τα μένα... θέματα για τα οποία με ρωτάτε θα παρουσιαστούν μέσα από τις προγραμματικές δηλώσεις, γιατί για να τεθούν νόμοι στη Βουλή θα πρέπει πρώτα αυτή η κυβέρνηση, η συμμαχική, η ευρύτερη όπως σας την περιέγραψα, με κοινοβουλευτική πλειοψηφία και και λαϊκή στήριξη και πλειοψηφία, να μπορέσει να πάρει ψήφο εμπιστοσύνης. Στη συνέχεια, 28 του μηνός είναι η Σύνοδος Κορυφής. Και εκεί θα πάμε και θα πούμε, να τα βάλουμε όλα. Χωρίς να έχετε όμως μονομερός. Χωρίς να έχετε μονομερός διαγράψει το μνημόνιο. Σε 10 μέρες η πρώτη μας δουλειά θα είναι να υπάρξει κυβέρνηση. Πολύ ωραία. Και δεν είναι κανείς. Για μένα αυτά που μας λέτε είναι η είδηση των τελευταίων ημερών. Θέλω να το καταλάβετε, γιατί μας εμφανίζουν ως μπαμπούλες που θα πάρουμε τα σπίτια των ανθρώπων, έχουμε κονσερβοκούτια στην τσέπη κτλ. Λοιπόν, δεν είμαστε παράλογοι στο ΣΥΡΙΖΑ. Καταλαβαίνουμε ότι αν βγούμε πρώτοι, για να αντιμετωπίσουμε όλες αυτές τις δυσκολίες που θα έχουμε κληρονομήσει από αυτή την καταστροφική διετία του μνημονίου, και όλο αυτό το μπάχαλο, χρειαζόμαστε στηρίγματα, συμμαχίες. Οπότε, για να συμφωνήσει και ο Κουβέλης να μπει στην κυβέρνηση, ή για να μας δώσει ανοχή ο Καμένος ή το ΠΑΣΟΚ ή δυνάμεις από τη Νέα Δημοκρατία, θα πρέπει να κάτσουμε κάτω και να βρούμε τον κοινό τόπο και τον κοινό παρονομαστή. Είναι λογικό το πρώτο κόμμα να έχει τον πρώτο λόγο, αλλά δεν είναι λογικό να απαιτούμε 100% προσχώρηση στις απόψεις μας από τους υπολείπους. Ερχόμενοι επομένως λίγο πιο κοντά, βάζοντας νερό στο κρασί σας, στη σταδιακή αποδέσμευση και όχι στη ρήξη. Εσείς παίζετε ένα παιχνίδι με τις λέξεις. Εγώ θα σας απαντήσω με έναν τρόπο που πιστεύω να σας καλύψει. Εμείς δεν παίζουμε με τις λέξεις, κύριε Παντιμούλη. Είπατε κάτι πάρα πολύ σημαντικό για μένα. Για πρώτη φορά το ακούω αυτό. Λοιπόν, με συγχωρείτε. Να ολοκληρώσω ένα λεπτό. Μου είπατε κάτι πολύ σημαντικό. Θα βάλουμε νερό στο κρασί μας. Αυτό είπατε. Ναι, ναι. Και το συνεχίζω. Ορίστε. Υπάρχει μια πολύ ωραία λαϊκή σοφή παροιμία που λέει: τους μήνες που δεν έχει ρο, το κρασί θέλει νερό. Είμαστε ήδη στον Ιούνιο και ακολουθούν Ιούλιος και Αύγουστος. Απλώς σας εξηγώ τη διαφορά. Είναι άλλο πράγμα σε μια νταμιτζάνα κρασί να βάζεις ένα-δύο ποτήρια νερό, και άλλο σε ένα μεγάλο ποτήρι κρασί να προσπαθείς να βάλεις μια νταμιτζάνα νερό. Εμείς θα κάνουμε το πρώτο.